ευρύτερη διαχείριση της περιοχής και δεν είναι μόνο τα θερμά. Προχθές σας είπαμε ότι έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για την δημιουργία θαλάσσιας πρότασης για να τοποθετήσουμε προβλήτα, σταθερή προβλήτα στην περιοχή που βρισκόμαστε σήμερα, για να τοποθετήσουμε σταθερή προβλήτα στην περιοχή της πίσω θέρμης, δηλαδή στην Αγία Ειρήνη. Το παράκτιο μέτωπο, το νότιο-ανατολικό παράκτιο μέτωπο, είναι μια ισχυρή πλουτοπαραγωγική πηγή, το μέγεθος της οποίας δεν το έχουμε αντιληφθεί ακόμα, ούτε εμείς οι εμπλεκόμενοι με τα κοινά, όσο μάλλον η τοπική κοινωνία. Είναι ένας πλούτος που οφείλουμε να τον αναδείξουμε και οφείλουμε να τον εκμεταλλευτούμε. Αυτό βάζει χρόνο να αξιοποιηθεί και με ασφαλή τρόπο. Ναι. Όχι μόνο για λόγους ισότητας. Η κοινωνία δεν γνωρίζει πολλά στοιχεία που δεν τα γνωρίζουμε ούτε εμείς και αναδεικνύονται σιγά σιγά και επιστημονικά. Τότε, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχουμε γεωλογικά πετρώματα ηλικίας 450 εκατομμυρίων ετών. Ποιος το ήξερε την τοπική κοινωνία? Δεν γνωρίζουμε την τοπική μας ιστορία και δεν γνωρίζουμε και τα τοπικά δεδομένα. Έχουμε συσσωρεύσει άχρηστες πληροφορίες στο κεφάλι μας και τις χρήσιμες τις έχουμε αφήσει στο περιθώριο. Σας επαναλαμβάνω ότι αυτή η περιοχή είναι πλούτος. Γι' αυτό τον πλούτο θα τον αναδείξουμε. Βήμα-βήμα θα είμαστε εδώ να τα παρακολουθούμε. Άλλη ερώτηση. Ένα ερώτημα με το οικονομικό κόστος ή παρακολουθούμενος είναι που είναι ενδιαφερμένο να συναμετάσχει. Μέχρι σε ποιο βαθμό, δηλαδή πόσα μπορεί ο Δήμος να διαθέσει χρήματα για αυτή την παρέμβαση. Επιμένεις να γίνει σε συγκεκριμένη σε πράγματα που δεν μπορούν να προσδιοριστούν. Και δεν μπορούν να προσδιοριστούν, όχι γιατί ο Δήμος αδυνατεί να τα προσδιορίσει. Ο Δήμος ξέρει πάρα πολύ καλά τις δικές του οικονομικές δυνατότητες και μέχρι που μπορεί να φτάσει. Δεν θέλει να τις προσδιορίσει τώρα, γιατί δεν έχει προσδιοριστεί το οικονομικό αντικείμενο αυτής της παρέμβασης. Όταν προσδιοριστεί, εάν είναι 100.000, θα πούμε το που αναλαμβάνουμε εμείς, αν είναι 2 εκατομμύρια, θα πούμε ότι ψάχνουμε χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση. Είναι απλά, ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο χρόνος θα δείξει ποια θα είναι η συμμετοχή του Δήμου, τουλάχιστον στο οικονομικό αντικείμενο αυτής της παρέμβασης. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό διακύβευμα, που είναι ο αναπτυξιακός ρόλος και στόχος, ο ρόλος της Δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινωνίας είναι κυρίαρχος και πρέπει να είναι